στο 12ο η Ask and Watch, τις ερωτήσεις των μελών του iSeries απαντά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. ρατσισμός είναι πλέον πασιφανές ότι αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Ε, έχουμε λοιπόν πάρα πολλά παραδείγματα όπου η κινητοποίηση των πολιτών, η ενημέρωση μέσα από τα ανεπίσημα κανάλια των κοινωνικών δικτύων, τις αδιαμεσολάβητες επαφής με τους πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν κυβερνητικές πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις. ότι το μένουμε όρθιοι δεν έχει ανάγκη τα μέσα μαζική ενημέρωση, τα συστημικά μέσα μαζική ενημέρωση, για να μπορέσει να γίνει κτήμα τη κοινωνία. Με ποιο τρόπο θα μάθει ο κόσμο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν το παρουσιάζουν, Πώ θα βελτιωθεί η επικοινωνία του κόμματο, Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει να ζει υπό αυτή τη συνθήκη διαστρεβλώσεων ή ακόμα και αποκλεισμού από το 2012 και μετά, όταν έγινε το πρώτο βήμα για τη μεγάλη ανατροπή που ακολούθησε το 2015. Βεβαίως σήμερα ζούμε σε μια πραγματικότητα η οποία επιδεινώνεται καθημερινά σε ό,τι αφορά την σχέση πολιτών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, την αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τις πρακτικές τους, οι οποίες είναι πλέον όχι απλώς πρακτικές αποκλεισμού, αλλά πρακτικές απόλυτης εξαφάνισης σε οποιοδήποτε αντιπολιτευτικού λόγου και κυρίως φυσικά του λόγου του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως, η γνώμη μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει για να μπορέσει να αντιπαρέλθει αυτή την κατάσταση να ανακαλέσει τις μνήμες από την περίοδο 2012-2015 όταν και επί της η επικοινωνία με τους πολίτες γινόταν όχι μέσω των συστημικών μέσων ενημέρωσης, όχι μέσω αν θέλετε των επίσημων καναλιών, αλλά μέσω της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τον κόσμο, αλλά και της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναδείχθηκαν, αν θέλετε, στο μηχανισμό εκείνο που κατάφερε να συμπαρασύρει το σύνολο του πολιτικού συστήματος και να αλλάξει άρδιν τον πολιτικό συσχετισμό. Την ίδια στιγμή φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις παραδοσιακές δικές μας πρακτικές, τις παραδοσιακές πρακτικές των κοινωνικών κινημάτων, το δρόμο, το πεζοδρόμιο, την επαφή με τους πολίτες και τις κοινωνικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες πλήττονται, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα ξεκινήσει ή θα επανεκκινήσει, ιδιαίτερα μετά τις 3 Ιουνίου, όταν και εγκαινιάζεται μια μεγάλη καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνίας και επαφής με τον κόσμο και τους πολίτες, με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, με εκδηλώσεις ώστε να ενημερωθούν για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το μένουμε όρθιοι, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, για το συνολικό στρατηγικό του προσανατολισμό και τις συνολικές πολιτικές του θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η μονοφωνία και ο αποκλεισμό του αντιπολιτευτικού λόγου τόσο από τα συστημικά όσο και τα δημόσια μέσα μαζική ενημέρωση αποτελεί μια πολύ δυσάρεστη συνθήκη περιορισμού του δημοκρατικού πολιτεύματο. Πώ σκοπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει το ζήτημα, σε συνδυασμό και με την αδιαφανή χρηματοδότηση των ΜΜΕ από την κυβέρνηση, πράγματι ο αποκλεισμό του αντιπολιτευτικού λόγου όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σημείο εξαφάνισης τους, δεν είναι απλώς μια συνθήκη περιορισμού του δημοκρατικού πελιτεύματος, συγκροτεί μια νέα πραγματικότητα που θα μπορούσε κανεί να την ονομάσει μεταδημοκρατική, με την έννοια ότι η πολυφωνία στην ενημέρωση είναι προπόθεση τη ενημέρωση των πολιτών, όπου η ενημέρωση των πολιτών καθίσταται με την σειρά τη προπόθεση για την α, φυσιολογική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματο, καθώς η μη α, ενημέρωση σημαίνει και αδυναμία συγκρότηση πολιτική και ιδεολογική άποψη. Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονό ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία και συντονισμό με τον επίσημο μηχανισμό των μέσων μαζική ενημέρωση επιδιώκει αυτόν τον υποκλεισμό και αυτή την εξαφάνιση, τούτο δεν σημαίνει ότι είμαστε εντελώ άοπλοι απέναντι σε αυτή τη νέα μεταδημοκρατική συνθήκη. Δύο παραδείγματα αποδεικνύουν του λόγου του αληθέ. Το πρώτο σχετίζεται με τα όσα πρόσφατα συνέβησαν με τον Υπουργό Εργασία και το διαβόητο σκάνδαλο Σκοϊλικίκου. Παρά το γεγονός ότι η είδηση αυτή είχε αποκλειστεί πλήρω από όλα τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ακούσεις έστω και ένα όχι επικριτικό αλλά αντικειμενικό σχόλιο παρουσίασης σε ένα οποιοδήποτε κανάλι φάνηκε ότι αυτό δεν αρκούσε για να προστατέψει την κυβέρνηση από την κοινωνική κατακραυγή και από ένα κύμα αντιδράσεων και... Αμ, αντιπολιτευτικών ε, σχολείων που κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, αυτή η, αυτό το παράδειγμα αποδεικνύει ότι οι πολίτες, οι ενεργοί πολίτες, οι δημοκράτες πολίτες δεν είναι απολύτως αδύναμοι μπροστά σε μια ολοκληρωτική εξουσία που θα μπορούσε κανείς να την προσωμιάσει με τον Λεβιάθαν. Ε, νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες στο βαθμό που είμαστε ενεργοί, στο βαθμό που λειτουργούμε μέσω των ανεπίσημων ή των α, κοινωνικών, αν θέλετε, καναλιών ενημέρωσης του α, πολίτη, να βρίσκουμε πάντα διόδους και ρογμές, ώστε να αναπτύσσουμε την πολιτική μας άποψη, το πολιτικό μας σκεπτικό, α, την α, αντιπολιτευτική μας α, τοποθέτηση. Α, το ίδιο θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί και στην υπόθεση του Βασίλη Δημάκη, όπου παρά το γεγονός ότι α, έγινε μια προσπάθεια αποκλεισμού, α, αν θέλετε, των α, κινητοποιήσεων και των πολιτών αλλά και του ίδιου του Δημάκη όπου υπερασπιζόταν ο ίδιος το αυτονόητο δικαίωμά του στην εκπαίδευση παρόλα αυτά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης το οποίο οδήγησε στην ανατροπή των επιλογών της κυβέρνησης. Έχουμε λοιπόν Πάρα πολλά παραδείγματα, αυτά τα δύο αναφέρονται στους τελευταίους μόλις μήνες, όπου η κινητοποίηση των πολιτών, η ενημέρωση μέσα από τα ανεπίσημα κανάλια των κοινωνικών δικτύων, της αδιαμεσολάβητης επαφής με τους πολίτες, έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν κυβερνητικές πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα, α, μ, να αποτελέσει ένα μάθημα για το ΣΥΡΙΖΑ, α, μια υπενθύμηση. Των τρόπων και των όρων με του οποίου μπορούμε να ασκούμε εναλλακτική, ριζοσπαστική και αριστερή πολιτική. Αναδείξατε το μεγάλο σκάνδαλο με την παραγραφή του αδικήματο τη απιστία των τραπεζικών στελεχών με κυβερνητική βούλα. Σκάνδαλο εφάμιλο αυτού τη Αγροτική Τράπεζα. Ποιε θα είναι οι κινήσει του ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενη κυβέρνηση. Θα αναζητήσει και ποινικέ εκτό από πολιτικέ ευθύνε για την έκδοση τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουμε γίνει μάρτυρες πολιτικών επιλογών και ρυθμίσεων για την διευθέτηση ανοιχτών ποινικών υποθέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία από τις πιο τρανταχτές περιπτώσεις που πραγματικά αποτελούν ντροπή για τη δημοκρατία, ντροπή για το κοινοβούλιο, ντροπή για την ίδια την κυβέρνηση. Τι έγινε συγκεκριμένα. Uh, πριν από λίγους μήνες η κυβερνητική επιλογή ήταν να μετατρέψει το αδίκημα της uh, απιστίας από αυτο, αυτεπαγγέλτος διοκόμενο σε κατέγκληση διοκόμενο. Τι σημαίνει αυτό για να uh, το πούμε με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια, ότι πλέον στην περίπτωση της απιστίας σε τραπεζικά ιδρύματα uh, δεν έρχεται ο εισαγγελέα να εκκινήσει από μόνος του την έρευνα, αλλά αντιθέτως θα πρέπει η ίδια η τράπεζα να κάνει έγκληση έτσι ώστε να εκκινήσει η διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης και στη συνέχεια της άσκησης ποινική δίωξη. Με λίγα λόγια, εδώ αυτό που έχουμε είναι ότι ο θήτης πρέπει να καταγγείλει τον εαυτό του. Αυτό είναι η πρώτη φάση του σκανδάλου. Η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε εκεί. πριν από μερικέ μέρε προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το οποίο έκανε ήταν να παίξει ένα παιχνίδι με τι προθεσμίε εκκρεμών ποινικών υποθέσεων που βρίσκονταν στη φάση τη άσκηση ποινική δίωξη. Οδηγώντα έτσι δεκάδες ανοιχτές υποθέσεις που αφορούσαν κυρίως δάνεια μέσων μαζική ενημέρωσης αλλά και μεγάλων επιχειρηματιών στο αρχείο με απαλλαγή και όχι με παραγραφή του αδικήματος. Αντιθέτως, αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι οδηγηθήκαμε σε απαλλαγή των υπευθύνων ακριβώς λόγω της παρέλευσης άπρακτης των προθεσμιών. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κορυφαία κίνηση κινησμού ανηθικότητας που αναδεικνύει και τον απόλυτο εκφυλισμό της ε, Νέας Δημοκρατίας. Ως προς το τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αναδείξει αυτού του τύπου τα ζητήματα, είναι... Πρώτον, να είμαστε καθημερινά παρόντες και παρούσες κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού έργου, αλλά και της παραγωγής ε, κυβερνητικών πράξεων, παρακολουθώντας πάρα πολύ στενά κάθε κίνηση της κυβέρνησης, διότι α, μέσα στις λεπτομέρειες του κυβερνητικού έργου κρύβονται δεκάδες σκάνδαλα, τα οποία έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε το προηγούμενο διάστημα, και από εκεί και πέρα να επιδιώκουμε να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη για την ουσία των ε, πεπραγμένων τη ε, κυβέρνηση. Το αν θα μπορέσουμε για την συγκεκριμένη περίπτωση τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου να αναζητήσουμε ποινικέ ευθύνε, ε, θα έλεγε κανεί ότι εκ πρώτη όψεω δεν φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει τελέσει κάποιο ποινικό αδίκημα. Αυτό όμω το οποίο είναι απολύτω βέβαιο είναι ότι έχει τεράστια ηθική και πολιτική ευθύνη για το γεγονό ότι οι δεκάδε αυτέ περιπτώσει ε, παράνομων εκ πρώτη όψεω δανείων οδηγήθηκαν σε απαλλαγέ των υποφθύνων. Το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι εξαφανίστηκε προκλητικά από όλα σχεδόν τα μέσα μαζική ενημέρωση. Θα αναλάβουμε σχετικέ πρωτοβουλίε για την ανάδειξη του προγράμματό μα από τα ΜΜΕ. Όπω λέγαμε και προηγουμένω, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε ήδη την μεγάλη πρωτοβουλία να εκινήσει μια πανελλαδική έκταση καμπάνια από τι 3 Ιουνίου. Για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε του Έλληνε πολίτε για την ουσία και τι ειδικότερε ρυθμίσει που προτείνουμε στο πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο για να αντιπαρέλθουμε ακριβώ στην επιλογή των μέσων μαζική ενημέρωση να αποκλείουν μέχρι εξαφανίσεων την. Αντιπολιτευτική, τις αντιπολιτευτικές τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις προγραμματικές προτάσεις τις οποίες καταθέτει. Η γνώμη μου είναι ότι το μένουμε όρθιοι δεν έχει ανάγκη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει να γίνει κτήμα της κοινωνίας. Στην πραγματικότητα ένα πρόγραμμα γίνεται κτήμα της κοινωνίας όταν οι άνθρωποι αναγνωρίζουν μέσα σε αυτό τον εαυτό τους, τις προσδοκίες τους, τις επιθυμίες τους, τις τις ανάγκες τους και νομίζω ότι το, το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι ακριβώς αποτυπώνει αυτές τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες της ελληνικής κοινωνίας ή τουλάχιστον της μεγάλης της πλειοψηφίας. Συγκεκριμένα μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο ε, επιχειρεί να δείξει ότι μόνο με ένα επιθετικό ισχυρό πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας και κυρίως τις θέσεις της εργασίας μέσα στον συνολικό καταμερισμό της ελληνικής οικονομίας έχουμε τη δυνατότητα ως κοινωνία να περιορίσουμε την ύφεση η οποία πλέον είναι δεδομένο και λόγω της αδράνειας της κυβέρνησης των προηγούμενων μηνών ότι α, θα φτάσει σε επίπεδα που θα ξεπερνούν κατά πολύ τις χειρότερες περιόδου περιόδους της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί μιλάνε ακόμα και για ύφεση που θα αγγίξει το 15%, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ανεργία να, θα εκτιναχθεί ακόμα και κατά 5, 6 ή 7 ποσοστιαίες μονάδες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου 500 με 600 χιλιάδες ανέργους. Τούτο είναι πάρα πολύ φυσικό, διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει τρεις επιλογές στους εργαζόμενους. Είτε να βγουν σε επιδοτούμενη ανεργία μέσω της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, είτε να αποδεχθούν μείωση μισθών και εκπεριτροπής εργασία, δηλαδή μισή δουλειά για μισό μισθό, είτε ε, να... Οδηγηθούν στην ε, απόλυση. Τρει επιλογέ, η μία χειρότερη από την άλλη. Επομένω, ακριβώ εκεί, δηλαδή στην αντιπαράθεσή μα με την κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπρότασή μα για να μπορέσουν να περιοριστούν ή να εκμηδενιστούν αυτέ οι ακραίε αλλαγέ που επιφυλάσσει ο κυβερνητικό μηχανισμός στον κόσμο τη εργασία, νομίζω ότι θα αποκτήσει το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι. Την πρωτοφανή κοινωνική του αποτελεσματικότητα. Πώ πρέπει να αντιδράσουμε ω κόμμα ενάντια σε όλε τι βαρβαρότητε που συμβαίνουν στου χώρου εργασία, πώ θα διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα, τα οποία λέμε ότι θα δώσουμε για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, τελικά θα αξιοποιηθούν και υπέρ των εργαζομένων. Όπω λέγαμε προηγουμένω, το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι, το οποίο καταθέσαμε πριν από λίγε ημέρε, έχει στο επίκεντρό του την ανάγκη να διατηρηθεί η, η, δύναμη του κόσμου της εργασίας τόσο σε επίπεδο μισθών όσο και σε επίπεδο προστασίας των εργασιακών σχέσεων αλλά και ανατροπής της τάσης απορρίθμισης της αγοράς εργασίας η οποία να μην ξεχνάμε ότι είναι μια τάση που αυθόρμητα παράγει η καπιταλιστική οικονομία τη στιγμή της κρίσης. με αυτή την έννοια, τουλάχιστον σε προγραμματικό επίπεδο, εμεί έχουμε ήδη απαντήσει τι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί ο κόσμο τη εργασία. Ωστόσο, βέβαια, η, η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Έχει επιλέξει έναν εντελώ διαφορετικό στρατηγικό προσανατολισμό. Πράγμα το οποίο μα ήταν απολύτω σαφέ ήδη από την περίοδο α, όπου η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην αντιπολίτευση, αλλά επιβεβαιώθηκε και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από την στιγμή που ο κ. Μητσοτάκη ανέλαβε την κυβερνητική εξουσία η θέση της Νέας Δημοκρατίας χοντρικά είναι ότι χρησιμοποιεί την κρίση, αξιοποιεί την κρίση, την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία ως ευκαιρία για να βαθύνει και να επιταχύνει ένα ήδη δεδομένο για την κυβέρνηση σχέδιο. Αυτό της μείωσης των μισθών, τη άρση των προστατευτικών ρυθμίσεων για του εργαζόμενου, τη ελαστικοποίηση τη αγορά εργασία, τη γενίκευση τη μερική απασχόληση, δηλαδή τη αποδυνάμωση τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Αυτό εξάλλου το είδαμε και με τι κυβερνητικέ επιλογέ για να καταργηθούν οι θετικέ ρυθμίσει για τι συλλογικέ συμβάσει, αλλά και για την προστασία των εργαζομένων, τι οποίε είχαμε περάσει εμεί ω κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο αντιπαρατηθέμενα στρατηγικά σχέδια. Έχουμε με δύο αντιπαρατηθέμενε ταξικέ αντιλήψει. Από τη μία μεριά, μια ταξική αντίληψη η οποία θέλει την ενίσχυση του κόσμου τη εργασία ω επίκεντρο για την αλλαγή συνολικά του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, έχουμε την στρατηγική επιλογή τη Νέα Δημοκρατία, ταξική επίση επιλογή για την μείωση μισθών, την ελαστικοποίηση τη αγορά εργασία και την πλήρη απορρίθμιση, η οποία κατά τι νεοφιλελεύθερε δοξασίε θα δημιουργήσει όρου επενδυτική έκρηξη στην Ελλάδα. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί. Αντιθέτω, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί την αντεργατική τη πολιτική ω μέσο για να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και να οικοδομήσει και εκείνη με τη σειρά τη κοινωνικέ συμμαχίε με μεσοστρώματα, αλλά με όρου διάλυση τη εργασία. Επομένω, αυτέ οι δύο αντιλήψει, όπως συγκρούονταν, θα συνεχίζουν να συγκρούονται στην ελληνική κοινωνία και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να συγκροτήσουμε ένα κοινό μέτωπο των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών υπό την δεσπόζουσα θέση των εργαζομένων, επιχειρηματολογώντας για το εξής, ότι είναι η διατήρηση της δύναμης της εργασίας εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί για την κοινωνική πλειοψηφία την οικονομική ανάκαμψη με όρους εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε και ένα πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να ξαναβάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και το ζήτημα της εξουσίας στην μερίσια διάταξη. Γνωρίζουμε ότι όσο καλά και να πάει ο τουρισμός, η ύφεση από την καραντίνα θα είναι μεγάλη. Με ποιο τρόπο θα παλέψουμε για να μην γίνει μείωση μισθών και συντάξεων από Οκτώβριο και μετά. Πράγματι, Παρά τι αρχικέ υπεραισιόδοξε προβλέψει του κ. Στουρνάρα, ο οποίο μιλούσε ακόμα και για ύφεση που δεν θα ξεπερνούσε το 4%, στη συνέχεια τι αλληλοαντικρουόμενε θέσει από τη μεριά τη κυβέρνηση, όπου κάποιοι υπουργοί μιλούσαν για ύφεση που θα φτάσει στο 10%, όπω ο κ. Σταϊκούρα και άλλοι υιοθετούσαν τι προβλέψει του κ. Στουρνάρα, νομίζω ότι πλέον έχει καταστεί σχεδόν αναπότρεπτη μία ύφεση η οποία θα πλησιάσει περίπου το 10% ίσως να το ξεπεράσει να φτάσει και στο 12-13% σύμφωνα με προβλέψεις κάποιων διεθνών οργανισμών όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μίλησε για ύφεση ακόμη και 12% μεσοσταθμικά στο νότο της Ευρώπης. Ε, νομίζω ότι αυτό το, το μέγεθος της ύφεση, η αδυναμία να περιοριστεί η ύφεση είναι απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς η πανδημική κρίση και η οικονομική κρίση που ε, ακολουθεί σήμερα, δεν θα μπορούσε να αποτραπεί στο σύνολό τη. Αυτό όμω το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει είναι με ένα επιθετικό πακέτο στήριξη ελληνική οικονομία να έχουν περιοριστεί και οι συνέπειε τη ύφεση αλλά και το μέγεθό τη. Το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο το 1 όσο και το 2, το οποίο ήρθε να απαντήσει στι νέε συνθήκε έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί μετά τι ανεπαρκεί κινήσει από τη μεριά τη ελληνική κυβέρνηση, απαντούσαν ακριβώ σε αυτό το ζητούμενο, δηλαδή τον περιορισμό τη ύφεση στον περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών, την διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας περίπου στο σημείο που βρίσκονταν τον Φεβρουάριο του 2020. Επομένω, η προγραμματική αντιπαράθεση η πίεση προ την πλευρά τη κυβέρνηση τόσο σε επίπεδο κοινοβουλευτική αντιπαράθεση όσο και σε επίπεδο κοινωνική αντιπαράθεση είναι α, ο, η απόλυτη προπόθεση για να μπορέσουμε να προλάβουμε ή να ανατρέψουμε ενδεχόμενε μελλοντικέ κυβερνητικέ αποφάσει που θα οδηγήσουν σε μειώσει μισθών στο δημόσιο τομέα αλλά και μειώσει συντάξεων. Ήδη βεβαίω οι μειώσει μισθών είναι παρούσε, είναι καθημερινότητα, είναι. Α, εδώ, στον ιδιωτικό τομέα, καθώς με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αυτό το, το οποίο έχουμε καταλήξει είναι η μισή δουλειά με το μισό μισθό. Οι κινήσεις του Υπουργού Εργασίας του κ. Βρούτση οδηγούν σε απώλεια του 20% του καθαρού εισοδήματος των εργαζομένων με την υιοθέτηση της εκπεριτροπής εργασίας, δηλαδή της μείωσης του χρόνου απασχόλησης και της μη κάλυψης του συνόλου του μισθού από εργοδότες και Κράτος, πράγμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται ω πρόταση στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Μένουμε Όρθιοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο μοναδικό τρόπο για να αποτρέψουμε ακόμα χειρότερε ειδήσει για την κοινωνική πλειοψηφία, για του δημοσίου υπαλλήλου, για του συνταξιούχου, αλλά και για του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, του αυτοπασχολούμενου, του ελεύθερου επαγγελματίε, είναι η δημιουργία ενό πλατιού κοινωνικού και πολιτικού Uh, με τόπου το οποίο θα αντιπαρατεθεί με την uh, κυβερνητική πολιτική, uh, ασκώντας πίεση ώστε να μην πραγματοποιηθούν τα σχέδια της κυβέρνησης που πράγματι περιλαμβάνουν και μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα αλλά και στις συντάξεις. Νομίζω ότι δεν μπορεί και αυτή την κρίση να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Νομίζω ότι υπάρχουν οι όροι αυτή τη στιγμή και για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τη μεριά της κυβέρνησης και του κράτους για να προστατευτεί η μεγάλη κοινωνική δεν δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης. Επομένως, κοινωνικό και πολιτικό α, κίνημα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική α, με όρους τέτοιους που ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει να οργανώνει και ξέρει να το μετατρέπει σε μια αποτελεσματική κοινωνική δύναμη προσπα... προστασίας των συμφερόντων μας. Οι τόνοι στην Προανακριτική Επιτροπή ανέβηκαν αρκετές φορές και μάλιστα αμφισβητήσατε την ομιμότητά της. Ποια τα αποτελέσματά της? Προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να συγκαλύψει σκάνδαλα και παραλήψει και ποια συγκεκριμένα. Η τόνοι στην προανακριτική επιτροπή πράγματι ανέβηκαν ήδη από τι πρώτε συνεδριάσει. Θα έλεγε κανεί ότι είχαν ανέβει ήδη και πριν τη συγκρότηση τη Επιτροπή Προκαταρκτική Εξέταση κατά τη διάρκεια τη συζήτηση στην Ολομέλεια τη Βουλή αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα με απόλυτη ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία. Και θα σα πω γιατί η επιμονή τη Νέα Δημοκρατία να παρουσιάζει το σκάνδαλο Νοβάρτη ω δίθεν και Οργανωμένη εκ μέρου του από τον ΣΥΡΙΖΑ και το και δυνάμεις στο εσωτερικό του δικαστικού συστήματος, νομίζω ότι ήταν μια κακοπεγμένη και χοντροκομμένη επιλογή υπερασπιστικής γραμμής εκ μέρους στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολιτικής υπεράσπισης εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται με το σκάνδαλο Νοβάρτης, είτε έχοντας ποινικέ ευθύνε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πει η δικαιοσύνη, είτε επιβεβαιωμένες πολιτικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε, αυτή τη στιγμή σε έγινε κυβέρνηση, να πάει ένα βήμα παραπέρα και να συγκροτήσει η Επιτροπή Προκαταρκτική Εξέταση για να αποκαλύψει τη δίθεν σκευωρία, νομίζω ότι ήταν ε, αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει σε έντονη πολιτική σύγκρουση. Διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σκευωρία. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την διαδικασία στην Επιτροπή Προκαταρκτική Εξέταση, όπου κανένα στοιχείο δεν παρουσιάστηκε που να τεκμηριώνει του ισχυρισμού και τι θέσει ε, του κ. Μιτσοτάκη, των υπουργών του, αλλά και των πολιτικών φίλων του. Ε, ε, ενώ. Ε, την ίδια α, στιγμή α, φάνηκε από τι πρώτε κιόλα συνεδριάσει ότι είναι ηλιμένη η πολιτική απόφαση να ασκηθεί ποινική δίωξη όχι μόνο για, τις, ε, υποθε, για την υπόθεση τη υποτιθέμενη και βορίας, αλλά και για άλλε υποθέσει ε, στι οποίε υποτίθεται ότι εμπλέκονται στελέχη τη ε, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή είναι μια προηλυμένη απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ε, δικαιοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε ε, πρα πραγματική ε, εμπλοκή Στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην υποτιθέμενη σκευωρία ή σε άλλε υποθέσει, έτσι όπω ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, ισχυρίζει η αποτελεί ένα δώρο του κ. Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίο ήταν και εκείνο που είχε πρώτο σηκώσει του τόνου και ζητούσε εκδίκηση και ρεβάν από τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή παρέπεμψε το σύνολο των φακέλων τη υπόθεση Νοβάρτη στην τακτική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό αναδεικνύει και τα αδιέξοδα και τον κινησμό και την και το ρεβανσισμό εκ μέρου τη ε, Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν είναι μια δύναμη κεντροδεξιά κεντροδεξιάς πολιτική κατεύθυνση, είναι μια δύναμη τη σκληρή δεξιά, η οποία πάντοτε στην Ελλάδα λειτουργούσε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο τη αντεκδίκηση και του ρεβανσισμού. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια σχετικά με την ένταση στον Εύρο και την πιθανή είσοδο Τούρκων στην ελληνική επικράτεια. Έγινε σχετική επερώτηση στη Βουλή από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Τι έγινε με τι δύο ρηματικέ διακοινώσει, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Το τι πραγματικά έγινε στον Εύρο νομίζω ότι είναι ευθύνη τη κυβέρνηση να το απαντήσει και γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε και μια αίτηση κατάθεση εγγράφων στον Υπουργό Εξωτερικών με την οποία του ζητούμε να γνωστοποιήσει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο σύνολο τελικά τη αντιπολίτευση τα δύο διαβήματα τα οποία έκανε ο ίδιο προ την τουρκική πλευρά λίγες μέρες μετά ή λίγες μέρες πριν ο ίδιος διαψεύσει καν την ύπαρξη περιστατικού στον Εύρο. Όπως καταλαβαίνουμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αντιφατική στάση, με αντικρουόμενες δηλώσεις, με μια προσπάθεια είτε συγκάλυψης είτε απόκρυψης των, της κυβερνητικής αδράνειας, όμως όλα αυτά μένουν να απαντηθούν από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχει ευθύνη απέναντι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο απέναντι στου Έλληνε πολίτε να πει επιτέλου την αλήθεια για το περιστατικό του στον Εύρο. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι το εξή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανοίγει αυτό το ζήτημα με όρου εθνική πλειοδοσία. Δεν ανοίγει αυτό το ζήτημα επειδή α, θέλει να πλειοδοτήσει σε πατριωτισμό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία στα θέματα που σχετίζονται με τι διμερεί σχέσει Ελλάδα-Τουρκία. Αυτό το οποίο κάνουμε και νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε είναι να αναδείξουμε την υποκρισία αυτή τη κυβέρνηση που πριν από λίγους μήνες παρουσιαζόταν ως εθνοσωτήριος κυβέρνηση ασκώντας βία απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες στον Εύρω, ενώ σήμερα που θα πρέπει να απαντήσει ευθέως στην τουρκική προκλητικότητα και σε κινήσεις που γίνονται εκ μέρους της του τουρκικής πολιτικής ηγεσία, οι οποίες ενδεχομένως να αλλάζουν του όρους και τις συντεταγμένες των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επιλέγει τη συγκάλυψη, το ψέμα, τις αντιφάσεις, επιλέγει για άλλη μια φορά την επικοινωνιακή διαχείριση και όχι την παρουσίαση ενός στρατηγικού σχεδίου, έτσι ώστε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να επανέλθουν σε μια θετική ατζέντα, να επανέλθουν σε μια και να μπορέσουμε να επιλύσουμε ανοιχτά ζητήματα που έχουμε με τους γειτονές μας. Ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την περίπτωση της Αιτζίαν. Παραδείγματο χάρη εξαγορά μετοχών με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ποια τα ανταλλάγματα που πρέπει να πετυχουν από την οικονομική ενίσχυση της εταιρεία για να εξασφαλιστεί η προοδευτική κατεύθυνση στην οικονομία και η μη εξέλιξη αυτή σε μόνιμο μοχλοπίεση με οικονομικέ διεκδικήσει επί παρατάσεω τη ύφεση. Η περίπτωση τη ΕΤΖΙΑΝ θυμίζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο τράπεζε και κυβερνήσει. Τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της μνημονιακής περίοδου, διαχειρίστηκαν τα ζητήματα της διάσωσης των τραπεζών. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι ελληνικές τράπεζες, το... ο ελληνικός τραπεζικός τομέας, οι συστημικές τράπεζες διασώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Εκεί όμως είχε προβλεφθεί πράγμα το οποίο ήταν πρωτοφανές, αν θέλετε, για την... Ευρώπη ή για χώρα αναπτυγμένου καπιταλισμού, οι τράπεζε να ανακεφαλαιοποιηθούν με χρήματα του ελληνικού λαού, ωστόσο το ελληνικό δημόσιο να μην αποκτήσει δικαίωμα ψήφου και στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, παρά το γεγονό ότι με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων είχε συντελεστεί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, επομένω το ελληνικό δημόσιο είχε γίνει κύριο της πλειοψηφίας των μετοχών των τεσσάρων τραπεζών που τελικά προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις εκείνης της πρώτης περίοδου της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε, χρήματα του ελληνικού λαού, τα οποία δόθηκαν στις τράπεζες, χωρίς ο ελληνικός λαός, μέσω των αντιπροσώπων του, να έχει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι τράπεζες. Σήμερα με την Aegean, η οποία είναι μια στρατηγική επιχείρηση, είναι μια επιχείρηση στρατηγικού ενδιαφέροντος, αλλά την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και μονοπόλιο σχεδόν στην Ελλάδα, γίνεται μάλλον μια επανάληψη εκείνης της πρακτικής. Η Aegean ζητά χρήματα για να διασωθεί, ενώ την ίδια στιγμή δεν θέλει ούτε να ακούει για συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θέλει ούτε να ακούει ε, για λόγο του ελληνικού δημοσίου σε ζητήματα που αφορούν ε, το σύνολο της κοινωνίας με τα χρήματα της οποίας θα γίνει η διάσωση της Αιτζίαν τουλάχιστον ε, από όσα μέχρι στιγμής μαθαίνουμε. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψει αυτό. Θα το αναδείξει σε κορυφαίο ζήτημα. Ε, αναγνωρίζουμε την ανάγκη στρατηγικού ενδιαφέροντος επιχειρήσει ε, να Α, καταφέρουν να ανακάμψουν α, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν στηρίξεις από τη μεριά α, του ελληνικού κράτους, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει α, δωρεάν. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ελληνικό κράτος να εξασφαλίσει το ίδιο, τα συμφέροντά του, α, με την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την α, δυνατότητά του να επηρεάζει την πολιτική των εταιριών οι οποίες θα διασωθούν. Εξάλλου κάτι διαφορετικό θα ήταν και σε πλήρη αντιδιαστολή με τα όσα ορίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού. Νομίζω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα έχουμε ακόμα ένα μέτωπο ανοιχτό μπροστά μας που είναι ακριβώς το μέτωπο της διάσωσης εταιριών στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Εκεί η κυβέρνηση θα επιδιώξει να τις διασώσει κάνοντας χατήρια σε φίλους επιχειρηματίες χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στην, α, στην διαμόρφωση της πολιτικής αυτών των εταιριών. Από την άλλη μεριά, η κοινωνική πλειοψηφία... Α, το Οι προοδευτικοί πολίτες, το αριστερό πολιτικό υποκείμενο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιδιώξει να θέσει αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη και να επιδιώξει να βάλει φρένο σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θα κάνουν θα είναι να χαρίσουν χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων σε μεγάλους επιχειρηματίες. Μήπως λοιπόν πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ο χώρος, για άνοιγμα της οικονομίας μας στην υψηλή τεχνολογία, στην ιατρική τεχνολογία, στον πολιτισμό, ακόμα και σαν εξαγώγιμο προϊόν, στην τεχνολογία τροφίμων και αρτοσκευασμάτων με συνεταιρισμού αναπεριφέρεια παραγωγών κτλ. Ο μονομερής προσανατολισμός της οικονομίας στον τουρισμό έχει κινδύνους. Πράγματι, η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από την πορεία κάθε χρόνο του τουρισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 20% περίπου του ΑΕΠ της χώρας εξαρτάται από την οικονομία γύρω από τον τουρισμό. αυτό πράγματι πολλές φορές μπορεί να δώσει όθηση, Πολλέ πολλές φορές όμως μπορεί να αποτελεί και ένα κορυφαίο μειονέκτημα. Η τόσο μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό εξάλλου εξηγεί και το γεγονός ότι τουλάχιστον με βάση τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών η Ελλάδα θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ύφεση από όλε τις υπόλοιπε χώρε της Ευρωζώνης ακόμα και από τις χώρες του Νότου που θα πληγούν περισσότερο σε σχέση με τις χώρες του Βορρά. Μιλάμε για μια ύφεση η οποία από 10 μέχρι και 15% ανάλογα με τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για 9,7% ύφεση στην Ελλάδα, μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλά για 12% μεσοσταθμική ύφεση στο νότο της Ευρώπης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 12%, καθώς θα είναι η χώρα εκείνη που θα βρίσκεται στην κορυφή ως προς το μέγεθος της ύφεσης. Και όλα αυτά νομίζω ότι α, οφείλονται βεβαίως Α, στις, ε, στην ανεπάρκεια και την αδράνεια της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, οφείλονται όμως και να πούμε την αλήθεια σε αυτό και σε διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, στη μεγάλη της ε, εξάρτηση από τον τουρισμό. Πάντοτε η Ελλάδα θα παραμένει σε ένα βαθμό εξαρτημένη από τον τουρισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις, τα, προσπάθειες και να διατυπωθεί ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για τον ε, αναπροσανατολισμό των χρηματοδοτικών πόρων της ελληνικής οικονομίας και προς άλλε. Ε, κατευθύνσεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί με πιο συμμετρικό τρόπο η ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει ένα συνολικό πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου αλλά και ως κυβέρνηση προσπάθησε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση να ενισχυθούν συγκεκριμένοι τομεί τη ελληνική οικονομία που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι μεταφορέ, η μεταποίηση, η ενέργεια, η υψηλή τεχνολογία είναι μερικοί από αυτού του τομεί. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται μια συντονισμένη και σχεδιασμένη κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορεί να αφαιθεί αυτό στην αυθόρμητη τάση τη αγορά, διότι αν αφήσουμε την αυθόρμητη τάση τη αγορά να καθορίσει προτεραιότητε, τότε είναι προφανέ ότι οι προτεραιότητε θα κατευθυνθούν εκεί που το κέρδο είναι ευκολότερο, γρηγορότερο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα αποτελέσματά του διαχέονται με ίσο τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν λέμε πρέπει να ανακατευθυνθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ελληνικού κράτους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέχρι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε και τη νέα πρόταση της Κομισιόν για τα 22 συν 12 δισεκατομμύρια. Πρέπει να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα σε κατευθύνσεις τέτοιες που να υποστηρίζουν μια ισόμετρη, αν θέλετε, ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον τουρισμό. Πριν κλείσουμε το 12ο Ask and Watch, ζητήσαμε από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο ένα σχόλιο για την εψυχρό δολοφονία του George Floyd από αστυνομικό και τις αντιδράσεις του αμερικανικού λαού. Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό ρατσιστικής ε, αστυνομικής βίας. Το γεγονός ότι ε, αστυνομικοί, θεσμικοί εκπρόσωποι δηλαδή του Αμερικανικού κράτους δολοφονούν έναν Αφροαμερικανό πολίτη ε, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι βιντεοσκοπούνται δείχνει το βάθος της αίσθησης ατιμορρησίας η οποία έχει εμπεδοθεί στους ε, Αμερικανικούς ε, θεσμούς. Ο θεσμικός ρατσισμός είναι Πλέον πασιφανέ ότι αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα, όχι μόνο στι ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και παρά το γεγονό ότι οι αντιστάσει των κοινωνιών φαίνεται να είναι υπαρκτές, να είναι ζωντανέ όπως φαίνεται και από την μεγάλη εξέγερση που συγκλονίζει αυτές τις μέρες τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και από τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Παρά λοιπόν αυτό το γεγονός, φαίνεται ότι αναδύονται και Α, παράλληλα ή α, σε αντιπαράθεση και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες όχι απλώς δεν έχουν πρόβλημα με τον ρατσισμό, όχι δεν απλώς δεν έχουν πρόβλημα με τον εθνικισμό, αλλά βασίζονται σε αυτές τις πρακτικές και σε αυτές τις ιδεολογίες για να συγκροτήσουν ακόμη και πλειοψηφικά ρεύματα. Η περίπτωση Τραμπ στις ΗΠΑ, η περίπτωση Όρμπαν, η περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα η οποία στηρίχθηκε πάνω σε μια εθνικιστική ρητορική για να συγκροτήσει την πολιτική πλειοψηφία τη της α, 7 η Ιουλίου είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επομένως, κατά τον ίδιο τρόπο που οι πολιτικές δυνάμεις συγκρούονται στο επίπεδο των πολιτικών για την εργασία ή για την οικονομία, οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις συγκρούονται και στο πεδίο της μάχης των ιδεών με εντελώς με διαμετρικά αντίθετες πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις. Η έκβαση αυτής της μάχης θα κρίνει και, την, και το μέλλον α, των κοινωνιών του αναπτυγμένου καπιταλισμού, θα κρίνει και το μέλλον. Α, τον 21ο αιώνα τελικά, αν ο 21ος αιώνας θα είναι μια πορεία προς την βαρβαρότητα ή θα είναι μια πορεία προς, την, προς τον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών, την καταπολέμηση του ρατσιστικού μίσους, την καταπολέμηση του εθνικισμού.